Ο 69χρονος τραυματισμένος επιχειρηματίας. Τα χρέη, η τοκογλύφη, η εκβίαση και ο ρόλος νεαρής δικηγόρου εμπλέκονται σε ένα απίστευτο γαϊτανάκι αποκαλύψεων που οδήγησε στη σύλληψη νεαρής δικηγόρου σήμερα το πρωί λίγα μέτρα μακριά από την είσοδο του δικαστικού Μεγάρου, με την εξέλιξη να προκαλεί σοκ στο δικηγορικό κόσμο, καθώς κατηγορείται για απιστία και συνέργεια στην εκβίαση ολόκληρης της οικογένειας του επιχειρηματία. Η νεαρή δικηγόρος φέρεται να συνδέεται με το 49χρονο που χτύπησε με λωστό και έστειλε στο νοσοκομείο τον 69χρονο επιχειρηματία. Με το 40χρονο γιο του επιχειρηματία να της προσδίδει ενεργό ρόλο στο καθεστώς στιγνού εκβιασμού στο οποίο φαίνεται να ζούσε η οικογένεια τους τελευταίους μήνες. Ο 69χρονος επιχειρηματίας, λίγο μετά το εξιτήριο που έλαβε από το Βενιζέλιο, άρχισε να καταθέτει στην ασφάλεια μαζί με το 40χρονο γιο του, εξηγώντας ότι εξαιτίας οικονομικών προβλημάτων τα τελευταία χρόνια αναγκάστηκαν να δανειστούν με τοκογλυφικούς όρους πάνω από 350.000 ευρώ, για τις οποίες είχαν πληρώσει πάνω από 1.800.000 ευρώ και αυτό χωρίς να έχουν εξοφλήσει τους τοκογλύφους. Γι' αυτό και δεχόταν συνεχώς απειλές. Τους τελευταίους μήνες, ο 40χρονος γιος του επιχειρηματία φέρεται να δηλώνει στην κατάθεσή του ότι γνωρίστηκε με την δικηγόρο, η οποία του πρότεινε να προσλάβει το 49χρονο πρωταγωνιστή του χθεσινού επεισοδίου ως φύλακα του εργοστασίου και προστάτη της οικογένειας με αντίτιμο 20.000 ευρώ μηνιαίως. Ποσό το οποίο από ένα σημείο και μετά ήταν αδύνατο να πληρώνουν, με συνέπεια να ξεκινήσουν νέες απειλές και επεισόδια που παρέμεναν κρυφά, με αποκορύφωμα τη στιγμή που ο 49χρονος εσημασμένος για πολύκροτη υπόθεση απείλησε τη ζωή των παιδιών του 40χρονου, δηλώνοντας ότι ήξερε ακόμη και την ώρα που σχολάνε από τα εξωσχολικά τους μαθήματα. Ο 49χρονος που έχει απασχολήσει την αστυνομία για υπόθεση κακοποίησης ενός νεαρού ατόμου απέτησε να εισπράξει 20.000 ευρώ σε μετρητά και ο επιχειρηματίας επιπλέον να του κατασκευάσει σπίτι αξίας 100.000 ευρώ στη Μεσαρά, όπου δραστηριοποιείται ως αντάλλαγμα για τα χρεωστούμενα. Άλλη παράμετρος της υπόθεσης που εξετάζεται είναι το γεγονός ότι η νεαρή δικηγόρος σε μία από τις μεταμεσονύχτιες επεισοδιακές συναντήσεις της με το 40χρονο επιχειρηματία του πρότεινε να παραδώσει ακόμη και το Rolex που φορούσε στο 49χρονο μπράβο ως προκαταβολή για όσα του χρωστούσε. Ακόμη άγνωστο κάτω από ποιες συνθήκες, ένα ακίνητο που είχε αγοράσει ο 40χρονος και αδυνατούσε να το ξεπληρώσει, πέρασε στο όνομα της νεαρής δικηγόρου.